τη δυνατότητα να εκπαιδευτούν σε θέματα που αφορούν την αυτοπροστασία σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν οι Ηρακλειώτες που θα παρακολουθήσουν το διήμερο δωρεάν σεμινάριο αυτοπροστασίας που διοργανώνει το Παράρτημα Ηρακλείου της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Με μία διημερίδα αυτοπροστασίας δωρεάν για τους πολίτες και συνεχίζει με το Σχολείο Βασικών Γνώσεων για τους εθελοντές οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν στην οικογένεια της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης σε ένα πρόγραμμα που τελειώνει μέχρι και το τέλος Μαρτίου. Τώρα σε πρώτη φάση είδαμε την ιστορία γενικότερα της διάσωσης γενικότερα στην Ελλάδα υπό το πρίσμα του εθελοντισμού και συνέχεια θα δούμε θέματα που έχουν να κάνουν με την προστασία από τους κεραυνούς, με τα πρακτικά θέματα μετρολογίας και πώς θα εναρμονιστούμε σε μια επιχείρηση, σε μια αστικό περιβάλλον με τα μετρολογικά φαινόμενα, να είμαστε λίγο πολύ μικροί μετεωρολόγοι. Και στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε κάποιες θεματικές που έχουν να κάνουν με χρονικά επιχειρήσεων και από εκεί θα βγάλουμε χρήσιμα συμπεράσματα. Δεν χρειάζεται κάποιος να έχει κάποιες ιδιαίτερες, μια ιδιαίτερη σωματοδομή ή γραμματικές γνώσεις. Όλοι μπορούν να βοηθήσουν σε πολλούς τομείς. Είναι το σημειακό ερέθισμα, ούτως ώστε ο άλλος να πυροδοτηθεί μια τάση που έχει ενδόμηχα να κάνει, να προσφέρει, ένα αυτό. Και δεύτερον, προσφέρει βασικά στον εαυτό σου. Απλώς εμείς με τις άξονες δράσεις που έχουμε, τον διοχετεύουμε αυτό που αρέσει, τη θάλασσα, το βουνό, οι πρώτες βοήθειες, οι επικοινωνίες. Τον διοχετεύουμε σε ένα κομμάτι που θα περνάει ωραία και θα προσφέρει παράλληλα. Παράλληλα, στο περιθώριο της εκδήλωσης, οι διασώστες τίμησαν τους φορείς της πολιτικής και στρατιωτικής προστασίας, με τους οποίους άλλωστε αποτελούν ομάδα στο πεδίο. Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Ηρακλείου έχει γύρω στα 70 μέλη σήμερα, αριθμούμε, συνεχώς αυξάνονται, γιατί και οι ανάγκες το απαιτούν και βλέπουμε πολύ σημαντικά στοιχεία του κόσμου να θέλει να ενταχθεί σε ένα κοινωνικό σύνολο και να προσφέρει για τον συνάνθρωπο. Τα περιστατικά είναι σχεδόν καθημερινά. Αυτά που μπορώ να θυμηθώ τελευταία ήταν από το κεντρικό λιμεναρχείο Ηρακλείου που πήραμε σήμα για μια έρευνα ενός ανθρώπου που είχε βγει για αλεία. Ήταν βράδυ, οι άνεμοι έπαιρναν γύρω στα 7 με 8 μποφόρ, δηλαδή είχαμε 4 με 5 μέτρα κύμα. Ήταν μια πολύ δύσκολη επιχείρηση με πενταμελές κλιμάκιο με το διασωστικό σκάφος Ευρώπη. Το σεμινάριο λαμβάνει χώρα στις εγκαταστάσεις των τεχνικών σχολών του Επιμελητηρίου Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό και ολοκληρώνεται την Κυριακή.